Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες των δεκάδων αδικοχαμένων στην πλειοψηφία τους νέων ανθρώπων, καθώς και των συναδέλφων μας στο σιδηρόδρομο που δυστυχώς σήμερα δεν θα επιστρέψουν σπίτια τους. Οι εργαζόμενοι της χώρας νιώθουμε τεράστια αργή και αγανάκτηση για το τραγικό συμβάν. Είναι ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει ότι όσο η προστασία της ανθρώπινης ζωής λογαριάζεται ως κόστος από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, τόσο ο λαός μας θα πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στο βωμό της κερδοφορίας τους. Οι ευθύνες βαραίνουν ουσιαστικά όλες τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις του σιδηρόδρομου που ακολούθησαν πιστά την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, ενώ έκλειναν τα αυτιά τους στις επανειλημμένα προειδοποιήσεις, τις καταγγελίες και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και των σωματείων τους για αναβάθμιση των υποδομών για λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στις υποδομές και τους χώρους δουλειάς στο σιδηρόδρομο. Εδώ και τώρα να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Να υπάρξει πλήρη διερεύνηση των αιτιών αυτής της τραγωδίας, να μην συγκαλυφθεί τίποτα.